για το διευθυντή και τα υπόλοιπα πρόσωπα που κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Και είχαμε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα ήταν η ένταση που προκλήθηκε για μία ακόμη φορά από τον κύριο Κούγια, αλλά θα μου επιτρέψεις να σταθώ περισσότερο σε αυτό το ξέσπασμα για πρώτη φορά του πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ήταν εχθές εκεί μέσα στην αίθουσα και εκείνος και η σύζυγός του, η Μαρία, μαυροφορεμένη όπως τους έχουμε δει, αμίλητη, σιωπηλή. Και όταν στην έδρα κλήθηκε να καταθέσει ένας από τους καθηγητές της Γαλακτοκομικής Σχολής, ο οποίος σε κάθε ερώτηση που του έθεταν από την έδρα η πρόεδρος και οι λοιποί δικαστές απαντούσε με ένα «δεν θυμάμαι», «δεν ξέρω», «δεν θυμάμαι», ο πατέρας δεν άντεξε άλλο. Σηκώθηκε και εκείνη τη στιγμή η Ζήνα συνταράχτηκε όλο το ακροατήριο. Όταν ακούσα αυτόν τον πατέρα για πρώτη φορά να φωνάζει μέσα στο δικαστήριο και να λέει «όλο για τιμωρίες λες για το παιδί μου που εξαφανίστηκε, κανένα ενδιαφέρον δεν έδειξες, δεν σε συγκινεί αυτό, γιατί για άλλα ξέρατε να νοιαστείτε, για το παιδί μου που πέθανε δεν ξέρετε». Και νομίζω ήταν και μια κατάσταση το ποιος θα μου πει εμένα την αλήθεια, κάπως έτσι δηλαδή. Άφησε, ναι, άρχισε να, συνέχισε να λέει και άλλα, αλλά εκείνο το ξέσπασμά του εκείνη τη στιγμή που απευθύνω, λέει, δεν άντεξε πλέον να ακούει ότι δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, ενώ θυμόταν να καταθέτει για άλλα πράγματα, για άλλους σπουδαστές μέσα στη Γαλακτοκομική, δεν θυμόταν όμως κανένα περιστατικό. Πάντως ο κύριος Κούγιας κάνει τη δουλειά του στο δικαστήριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή είναι η θέση του, καθώς υπερασπίζεται τον πελάτη του, να ανατρέψει τα δεδομένα και να υπερασπίσει τον πελάτη του όπως οφείλει. Ναι. Από εκεί και πέρα η απόγνωση του πατέρα είναι το νέο στοιχείο, ο οποίος σηκώνεται πάνω στο δικαστήριο και λέει ποιος θα μου πει εμένα την αλήθεια αφού κανένας δεν φέρνει την ευθύνη γι' αυτό. Αλλά έχουμε και κάτι που έγραψε αυτό το παιδί που είχα συναντήσει εγώ και ήταν ένας από τους μάρτυρες που πήγε και μόνος του και εκεί ήρθαν οι κόντρες και οι διαφωνίες με τον κύριο Κούγια, όπου έγραψε ένα κείμενο πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ιδιαίτερο, Ζήνα, και απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο που γνωρίζει πολλά πράγματα για το τι συνέβαινε μέσα στη Γαλακτοκομική, για τα βασανιστήρια, όπως αφήνει να εννοηθεί, που είχε υποστεί ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, και του μιλάει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Θα μου επιτρέψεις, Ρούλα μου, να πω, να ξεκινήσω μόνο για να δούμε την κάρτα, με αυτό που λέει για αρχή. Άνδρα, άνανδρε, άβουλε, άδειο κουτί.